ότι νομίζω ότι είναι και εκτός πλαισίου να κάνουμε εισηγήσεις επί της αρχής όταν έχει προηγηθεί η ψηφοφορία, η ονομαστική επί της αρχής. Και πραγματικά νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί η δυνατότητα όσοι εγγραφήκαμε στον κατάλογο επί της αρχής να έχουμε τοποθετηθεί πριν από την ονομαστική ψηφοφορία. Παρ' όλα αυτά πήρα το λόγο για να επισημάνω λίγα πράγματα σε σχέση με την αρχή. Και επιφυλάσσομαι να μιλήσω επί των άρθρων όταν θα πραγματοποιηθεί η επί των άρθρων συζήτηση. Η αρχή η οποία διέπει αυτό το νομοσχέδιο που κάποιοι μόλις ψηφίσατε είναι η αρχή της αντιπινακίου φακής ή της χωρίς κανένα σχεδιασμό εκποίησης του ξεπουλήματος των δημοσίων αγαθών και των δημόσιων και εθνικών υποδομών. Και αυτή η αρχή δεν μπορεί παρά να μας βρίσκει αντίθετους. Με βάση αυτήν την αρχή έχετε ξεπουλήσει διαχρονικά την πλειοψηφία, τα κόμματά σας, οι σήμερα συγκυβερνώντες, οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας ή οι συγκυβερνήσεις σας, έχετε ξεπουλήσει διαχρονικά την πλειοψηφία των δημοσίων επιχειρήσεων. Και τα αποτελέσματα αυτού του ξεπουλήματος είναι οδυνηρά για τη χώρα. Μετά από την εκποίηση της πλειοψηφίας των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών ήταν που διαπιστώσατε ότι οδηγούμαστε στη χρεοκοπία. Αφιδώς δίνονταν οι μίζες, αφιδώς λαμβάνονταν οι μίζες και αφιδώς δινόταν το δημόσιο χρήμα για τα εξοπλιστικά υπό το πέπλο του δήθεν απορρίτου για λόγους εθνικής ασφαλείας, αλλά την ίδια ώρα ξεπουλούνταν τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την ίδια αρχή θέλετε να ξεπουλήσετε και προσπαθείτε να ξεπουλήσετε το σύνολο των δημοσίων επιχειρήσεων, των ακινήτων του ελληνικού δημοσίου, και εκεί ήταν ισχυρό ράπισμα για σας το μπλοκάρισμα από το ελεγκτικό συνέδριο, και ίσως αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο προσπαθείτε σιγά σιγά να ροκανίσετε και να αφαιρέσετε την αρμοδιότητα του ελεγκτικού συνεδρίου. Στην ίδια αρχή εντάσσετε η εκποίηση του δημοσίου αγαθού του νερού και των αντίστοιχων επιχειρήσεων, της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Στην ίδια λογική εντάσσεται η αξιοποίηση κατ' εσάς, εκποίηση ξεπούλημα στην πραγματικότητα, δημοσίων ακινήτων φυλέτων, αλλά και στρατηγικών επιχειρήσεων για το δημόσιο. Είπατε και προσπαθήσατε να τεκμηριώσετε, βέβαια καταλαβαίνω κύριε Υπουργέ ότι έχετε άλλες συζητήσεις την ώρα που τοποθετούνται οι βουλευτές, είναι μια συνήθις πρακτική των Υπουργών να ασχολούνται με άλλες δουλειές την ώρα που τοποθετούνται οι βουλευτές στην Ολομέλεια. Εν πάση περιπτώσει όμως απευθύνομαι και σε εσάς. Είπατε ότι είναι μια υποφελής για το δημόσιο ενέργεια. Και μάλιστα κάποιοι βουλευτές επικαλέστηκαν, βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, από αυτούς που ψήφισαν, τους 151 που ψήφισαν υπέρ της αρχής αυτού του νομοσχεδίου, ότι είναι μια υποφελής και μάλιστα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών επιταγών και κανονισμών ενέργεια. Είναι έτσι? Και αλήθεια, εσείς στην κυβερνητική σας δράση σέβεστε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και αποφάσεις? Διότι τότε θα πρέπει να εξηγήσετε γιατί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας επιβάλλονται ξανά και ξανά πρόστιμα για κρατική ενίσχυση. Ότι δηλαδή ενισχύεται συγκεκριμένους επιχειρηματίες μέσω των διαδικασιών εκχώρησης, και τέτοιο πρόστιμο σας έχει επιβληθεί και για τις σκουριές. Πρέπει επίσης να εξηγήσετε, ήταν υποφελής οι ενέργειές σας στο επίπεδο του ΟΤΕ
και της Ολυμπιακής. Ήτανε επιτυχής, ήταν ένα success story η διαδικασία μέσα από την οποία ο κύριος Βγενόπουλος κέρδισε και η εταιρεία του, η MIG, κέρδισαν 200 εκατομμύρια ευρώ από τις μετοχές του ΟΤΕ και με αυτά αγόρασαν την Ολυμπιακή σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό των ίδιων υπουργών που συμμετέχουν στην κυβέρνησή σας. Και σήμερα απλώς δεν υπάρχει η Ολυμπιακή. Αυτά όλα θέλετε στα σοβαρά και μέσα από αυτήν την ιστορική διαδρομή να υποστηρίξετε ότι είναι εποφελής για το δημόσιο δικαιοπραξίες. Και αν είναι έτσι, θέλω να σας ρωτήσω, με το χέρι στην καρδιά, μπήκατε στον κόπο να επισπεύσετε την έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 6 Σεπτεμβρίου του 2012, προκειμένου να διευκολυνθείτε να διορίσετε πρόεδρο του οργάνου αποκρατικοποιήσεων τον κύριο Αθανασόπουλο, πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ. Δεν είχατε την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 2/3, είχατε 9 στους 15 βουλευτές στην αρμόδια Επιτροπή για τις ΔΕΚΟ και για να μπορέσετε να διορίσετε αυτό το πρόσωπο εκδώσατε αυθημερών πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο κύριος Αθανασόπουλος, αυτό το πρόσωπο εμπιστοσύνης ημών που φέρεστε να υπερασπίζεστε το δημόσιο συμφέρον, διώκεται και παραπέμπεται σε βαθμό κακουργήματος για την υπηρεσία του πού, κύριε Μανιάτη, σε ένα λεπτό έχω ολοκληρώσει, κυρία Πρόεδρε, για την υπηρεσία του πού, μήπως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, μήπως για την υπηρεσία του στη ΔΕΗ. Διώκεται επίσης για τον ίδιο λόγο για την υπηρεσία του στην ΔΕΗ και παρετήθηκε εξ αυτού του λόγου, όπως και ο κύριος Αθανασόπουλος και ο κύριος Μέργος, στον οποίο είχατε εμπιστευτεί τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών. Θα μας πείτε ότι αυτά τα πρόσωπα που η δικαιοσύνη άσκησε εναντίον τους δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ενεργούσαν κατ' εντολή σας με χρηστό τρόπο? Και αν μας πείτε αυτό, απαντήστε σας παρακαλώ το εξής. Αφού εξακολουθείτε να υποστηρίζετε ότι ενεργείται προς το συμφέρον του δημοσίου, η δικαιοσύνη έχει ασκήσει διώξεις σε πάρα πολλά από αυτά τα πρόσωπα στα οποία εσείς εμπιστεύεστε την διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Της ίδιας δημόσιας περιουσίας που θέλετε να εκποιήσετε για να κλείσετε τις τρύπες της δικής σας κακοδιαχείρισης. Γιατί ψηφίσατε, και απευθύνομαι σε εσάς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, γιατί ψηφίσατε την αναστολή των ποινικών διώξεων και των δικών των μελών των διοικήσεων, των υποαποκρατικοποίηση δημοσίων εταιριών, επιχειρήσεων και οργανισμών, επειδή πιστεύετε ότι είναι αθώοι? Γιατί δεν αφήνετε να το κρίνει η δικαιοσύνη? Γιατί παρεμβαίνετε στην απονομή της δικαιοσύνης που πρέπει να είναι ανεξάρτητη? Γιατί προστατεύετε εκείνους οι οποίοι ελέγχονται για την άσκηση των καθηκόντων που εσείς τους αναθέσατε? Θέλετε να μας πείτε ότι όλα αυτά συγκροτούν μια χρηστή διοίκηση? Ολοκληρώνω. Και μια χρηστή δράση. Νομίζω ότι και ο τελευταίος πολίτης στην τελευταία εσχατιά της επικράτειας μπορεί να αντιληφθεί ότι δεν ενεργείται προς το συμφέρον του δημοσίου. Ενεργείται ως πλασιέ και μικροπολιτές της δημόσιας περιουσίας και μάλιστα ως κακοί διαπραγματευτές που χαρίζεται εκείνα τα οποία άλλοι έχτισαν με κόπο και που οι επόμενες γενιές δικαιούνται να απολαύσουν. Ευχαριστώ. Και τέλος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστερά.